Επιστροφή στην εκπομπή μας και όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, θα συναντήσουμε τον κύριο Γιώργο Κασαπίδη, τον νυν Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και εκ νέου υποψήφιο με τον Συνδυσμό Πορεία Δημιουργίας. Είναι μαζί μας, το συναντούμε τηλεφωνικά. Κύριε Κασαπίδη, καλημέρα. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία που θα έχουμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Καλημέρα κύριε Μπούζα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Μία και σήμερα που λέγαμε και... Ναι, στο στρατό, Ναι, ναι. Λοιπόν... Δεν μετρά τις μέρες, αλλά πλησιάζει ο καιρός. Ερχόσαστε και από μια διπλή συγκέντρωση. Η πρώτη έγινε στη Κοζάνη, μάλιστα παρουσία του Πρωθυπουργού, και η δεύτερη στην Καστοριά. Μάθαμε ότι είχαν και οι δύο πολύ μεγάλη συμμετοχή, και βέβαια από την ομιλία στη Κοζάνη, από την ομιλία του Πρωθυπουργού, υπήρξε η στήριξη, η ανεπιφύλακτη στήριξη, όπως είναι τα λόγια του Πρωθυπουργού, προς το πρόσωπό σας. Ένα σχόλιο από εσάς για αυτή την παρουσία. Ναι, πράγματι είναι μεγάλη τιμή καταρχήν για μένα, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που βλέπει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που γίνονται και τα έργα που γίνονται, το σχεδιασμό και την υλοποίηση, να στηρίζει την προσπάθεια που κάνουμε ως Περιφερειακή Αρχή, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Δεδομένου ότι περάσαμε 4 δύσκολα χρόνια, είναι γεγονός ότι χωρίς τη συμπαράστασή του όλο αυτό το διάστημα δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά από αυτά τα σημαντικά επιτεύγματα, καθώς χειριστήκαμε δύσκολες καταστάσεις που μοιάζαν και ανυπέρβλητες. Μιλάμε για την κρίση του κορονοϊού, της πανδημίας, η απόφαση του ίδιου του Πρωθυπουργού για την απολιγνητοποίηση δεν θα μπορούσε να έχει τελεσφορήσει ο σχεδιασμός και η διεκδίκηση των πόρων. 5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε εξασφαλίσει με τη βοήθεια του ίδιου από τις Βρυξέλλες για να βάλουμε σε υλοποίηση το σχέδιο που έχει προετοιμαστεί της δίκαιης μετάβασης, το οποίο είναι ουσιαστικά και για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Δυτική Μακεδονία, που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί πολλά χρόνια νωρίτερα, καθώς φαινόταν έτσι τα σημάδια της μείωσης της δραστηριότητας της λιμνητικής. Ωστόσο, στο ερώτημα που μου θέτετε, ναι, είναι πολύ σημαντικό η Δυτική Μακεδονία να έχει τον Πρωθυπουργό της χώρας συμπαραστάτη και υποστηρικτή των προσπαθειών που γίνονται, και να επιβραβεύει με την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό μου την δουλειά που έχει γίνει, και να θέλει ο ίδιος να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία και τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, βέβαια αυτό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως από τους συνυποψηφίους σας. Δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε για το γεγονός ότι ήρθαν εκτός του Πρωθυπουργού και κάποιοι άλλοι υπουργοί, στελέχοι της κυβέρνησης. Θέλετε να σχολιάσετε, να απαντήσετε σε αυτό? Κοιτάξτε, είναι και προσωπικές γνωριμίες και φιλίες που έχω ιδίως, καθώς ήμουνα 15 χρόνια μαζί με τους ανθρώπους αυτούς, με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ήμασταν στα έδρανα της Βουλής 15 χρόνια, δώσαμε κοινούς αγώνες, περάσαμε καταστάσεις μαζί, κοινές ανησυχίες, και όλα αυτά μας έχουν δέσει, και είναι και ανθρώπινο, αν θέλετε, μια προσπάθεια που γίνεται στο επίπεδο της πολιτικής να βασίζεται και σε αυτό τη σχέση της φιλίας, που είναι ιερό πράγμα για τους Έλληνες, και το τιμούμε και το σεβόμαστε, ενώ συμπεριφορές αχαριστίας και αγνωμοσύνης δείχνουν και την ποιότητα του χαρακτήρα του καθενός, που απέναντι στους ανθρώπους που μας ευεργετούν οφείλουμε τουλάχιστον να εκφράζουμε το σεβασμό, αν δεν θέλει κάποιος να εκφράσει και τις ευχαριστίες, και όχι να στρεφόμαστε εναντίον τους ή να λειτουργούμε έτσι με τρόπο που δεν συνάδει με την εντυμότητα. Άρα αυτό μπορεί κάποιος να ενοχλεί, ότι η Δυτική Μακεδονία και με την δικιά μου, αν θέλετε, έτσι, παρουσία στο τιμόνι της, έχει σημαντικούς και φίλους και στηρίγματα στην όλη προσπάθεια, στην κυβέρνηση, όλοι που γίνουν φίλοι, στο εξωτερικό, στις Βρυξέλλες μας χρησιμοποιούν πλέον ως το πετυχημένο παράδειγμα και ανοίγουν όλες οι πόρτες. Είμαστε η καλή πρακτική, θα έλεγα εγώ, για άλλους δήμους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για άλλες περιφέρειες και γενικά. Είμαστε το καλό παράδειγμα, γιατί είναι το πετυχημένο. Το πρώτο πρόγραμμα μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων πέρυσι το καλοκαίρι που εγκρίθηκαν ήταν το δικό μας, τις δίκες μετάβασης. Έτσι. Αυτό δεν είναι τυχαίο, έτσι, και αναγνωρίστηκε διεθνώς, γι' αυτό και πρόσφατα, κύριε Βούζα, είχε αντιπροσωπεία και από τις Βρυξέλλες αλλά και από την Κίνα,
με συστατική επιστολή από τις Βρυξέλλες, πάτε να δείτε πώς το κάνουν εκεί στη Δυτική Μακεδονία και το πρόγραμμα της δίκαιης μετάβασης, αλλά και την ενσωμάτωση σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών, όπως η τεχνολογία του πράσινου υδρογόνου, στην τοπική οικονομία. Γι' αυτό, για το τελευταίο, για το πράσινο υδρογόνο, στην αρχή υπήρχε έτσι μια αμφισβήτηση, να πω. Τελικά δικαιωθήκατε. Εντάξει, κάθε τι καινούριο ή κάθε τι που έρχεται κυριολεκτικά από το μέλλον δημιουργεί ένα προβληματισμό, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό. Αφύσικο είναι να συνεχίζουν κάποιοι να το αμφισβητούν. Και ουσιαστικά θέλω τηλεφών σε αυτό που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις προηγμένες χώρες. Στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στη Δανία, στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Εμείς, κύριε Βούζα, θέλουμε να συμπορευόμαστε με αυτές τις χώρες, τις προηγμένες χώρες, στα θέματα της τεχνολογίας τουλάχιστον, έτσι, και της επιστήμης όπου έχουν επενδύσει, και θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το παράδειγμα και, δόξα τω Θεώ, είμαστε μαζί τους τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα των τεχνολογιών. Κάποιοι άλλοι που θέλουν έτσι να μένουν πίσω στις εξελίξεις και να είναι ουραγοί και ακόλουθοι μετά από μεγάλη διαφορά φάσης, αυτό δεν νομίζω να είναι ωφέλιμο να συνεχίζεται, όχι μόνο για την περιφέρειά μας αλλά και για την πατρίδα μας. Και ευτυχώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το αναγνωρίζει και το αποδέχεται και δίνει βοήθειες στα θέματα της καινοτομίας. Πράγματι, έχουμε βοηθεί αρκετά και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στο θέμα αυτό. Άλλωστε, έχουν εξασφαλιστεί δύο μεγάλες επενδύσεις. Μία στη Φλόρινα, όπως καλά ξέρετε, ακριβώς στην Παραμεθόρη. Μια μεγάλη επένδυση ενός συντοπίτη μας επιχειρηματία στα θέματα της τεχνολογίας αυτής, που θα δημιουργήσει 300 νέες θέσεις εργασίας. Και μία ακόμα στην Κοζάνη, που θα δημιουργήσει πάνω από 500 θέσεις εργασίας. Άρα, αυτό το όφελος δεν πρέπει να το παραβλέπουμε, χάρη οποιασδήποτε μικροπρεπού συμπεριφοράς αντιπολιτευτικής που κάποιοι προσπαθούν έτσι τώρα να την εμφανίσουν. Μια και αναφέρεστε σε αυτή την συμπεριφορά προσώπων, κύριε Κασαπίδη, το τελευταίο διάστημα, και ίσως φυσικό να ακούμε, γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε προεκλογικά πάρα πολλά, αφισβητείτε το όποιο έργο έχει γίνει από την δική σας περιφερειακή αρχή στην Φλόρινα, με κυρίαρχο για μία ακόμη φορά τον κάθετο άξονα. Συνομιλώντας με τον κύριο Βόζου, τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Φλόρινας, πριν λίγες μέρες, μας είπε ότι τελικά μπήκε στο σύστημα μελέτη κατασκευή ώστε να προχωρήσει ακόμη πιο γρήγορα. Τι μπορεί να γίνει για αυτό το πολύ σημαντικό έργο που αφορά την περιοχή μας? Αυτό ακριβώς ισχύει. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε συμφωνήσει με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση των μελετών για να ολοκληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι προετοιμασίας των απαραίτητων σταδίων, για να δημοπρατήσουμε το έργο ως μελέτη και κατασκευή. Από την πλευρά μας έχουμε εξασφαλίσει αυτά τα χρήματα, ενώ αξίζει να πούμε ότι στην αρχή, όταν παραλάβαμε την περιφέρεια, το έργο αυτό ήταν βαρτωμένο, διότι στην προσπάθεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να διαθέσει, να πουλήσει τον ΑΕΣ Μελίτης, και στην πρώτη αποτυχημένη διαδικασία ενέταξε στην περιουσία που δημοπρατούνταν, που πολλούνταν, και τα ορυχεία που υποστηρίζουν τον ΑΕΣ Μελίτης εκεί στην περιοχή της Βέδης, όπου συμπεριλαμβάνονταν και το έδαφος πάνω στο οποίο θα δημιουργούνταν ο δρόμος. Και έπρεπε να απεμπλέξουμε αυτή τη διαδικασία, μας πήρε αρκετό χρόνο, γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες νομοθετικές ρυθμίσεις, και στη συνέχεια προχωρήσαμε τη διαδικασία των μελετών με την Εγνατία, η οποία ωστόσο είναι αλήθεια ότι λόγω του ότι έχει αποδυναμωθεί, επειδή πλέον έχει ολοκληρωθεί η βασική της αποστολή, δεν έχει τόσο κόσμο για να μπορεί να υποστηρίζει αυτά τα έργα. Ωστόσο, εμείς εκεί βρήκαμε αυτή τη συνεργασία όταν παραλάβαμε τη διοίκηση της περιφέρειας, και το συνεχίσαμε, το εντείναμε, διαθέσαμε τα χρήματα και καταλήξαμε μετά και από δύσκολα χρόνια του κορονοϊού, που και στη διοίκηση και στις υπηρεσίες ο κόσμος λόγω της πανδημίας είχε πολλά προβλήματα, και κυριολεκτικά έτσι με μεγάλες δυσκολίες προχωρούσαν τα πράγματα. Ωστόσο, επιμείναμε και τα καταφέραμε να το εντάξουμε σε αυτή τη διαδικασία που είπαμε. Έχει ιδιαιτερότητες. Αναμένεται του χρόνου να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες αρχές του νέου τους, και μετά να πάει στη διαδικασία μελέτης κατασκευής, αφού το ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία και είναι έτοιμο προς δημοπράτηση. Να πούμε βέβαια ότι περισσότερα θα πείτε στην απόψινή ομιλία στην Φλόρινα. Η κεντρική ομιλία στην Φλόρινα είναι απόψε στις 7.30, έτσι δεν είναι? Ναι, στο πνευματικό κέντρο πάνω του Δήμου Φλόρινας. Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου, λοιπόν, ομιλία σας αυτή. Εγώ όμως θέλω μέσα από τη δική μας εκπομπή να μας πείτε,
Τι οραματίζεστε, τι βλέπετε για το μέλλον αυτού του τόπου, για την περιφερειακή Νοταφλόνας και γενικότερα για τη Δυτική Μακεδονία, αλλά να αναφερθούμε και λιγάκι περισσότερο στην περιφερειακή Νότα της Φλόρνας. Πώς βλέπετε το μέλλον αυτής της περιοχής? Ήταν η πρώτη περιοχή που χτυπήθηκε από την μετάβαση, από την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου, από όλα αυτά που συμβαίνουν. Μιλάμε για το Δήμο Ταμιντέου με το κλείσιμο του ΑΕΣ Φιλό Ταμιντέου. Υπάρχει μέλλον για αυτό το τόπο, ή θα μαζέψουμε όλοι με τις βαλίτσες μας και θα φύγουμε, κύριε Κασαπίδη? Κοιτάξτε, κύριε Βούρζα, κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μια πρόταση μαυρίζοντας τον τόπο για να φανεί μέσα στο μηδενισμό που καλλιεργούν ότι υπάρχει κάτι άλλο και αυτοί το εκφράζουν. Αυτό όμως δεν μπορεί να περάσει, γιατί η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Υπάρχει και λαμπρό μέλλον για όλη τη Δυτική Μακεδονία και για την περιφερειακή ενότητα της Φλόρνας, και αυτό το εξασφαλίσαμε με πολύ σκληρή και συστηματική δουλειά. Τίποτα δεν μας χαρίζεται και τίποτα δεν παρουσιάζεται δωρεάν, εάν δεν προσπαθήσουμε και εάν δεν διεκδικήσουμε. Σίγουρα, αν δεν απαιτήσεις, αν δεν αγωνιστείς για κάποια πράγματα, δεν θα έρθουν έτοιμα στο τραπέζι. Σωστά. Όχι να κάνεις πασαλήματα και τσαπατσουλιά και να αφήνεις χροκοπημένες εταιρείες όπως η Αναπτυξιακή Κοζάνης, παραδείγματος χάρη, που παραλάβουμε εμείς, για να μιλάμε με τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί κάποιοι προσπαθούν να υποβαθμίσουν τη δουλειά που έγινε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούν κανένας να αποκρύψει ότι έχουμε πλέον 5 δισεκατομμύρια ευρώ στα χέρια μας, στη διάθεσή μας, για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δίκαιης μετάβασης, το οποίο ήδη ξεκίνησε και υλοποιείται, για την κατασκευή μεγάλων δημόσιων έργων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ήδη πρώτες προσκλήσεις προδημοσιεύτηκαν, παρουσία του κυρίου Παπαθανάση από τον ίδιο πριν από μια εβδομάδα στην Κοζάνη, όπου έχουν τη δυνατότητα οι πρώτες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν να υποβάλουν τους φακέλους τους εντός του έτους σε ένα πρόγραμμα που, προσέξτε, οι χρηματοδοτήσεις αγγίζουν το 70%. Πώς κάνετε, κύριε Βούζα, είχαμε τέτοια ποσοστά επιδοτήσεων και τόσα κονδύλια στην περιφέρειά μας για να κάνουμε αυτό που σας λέω? Ποτέ. Πότε άλλοτε, κύριε Βούζα, είχαμε στη διάθεσή μας ένα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο που να δίνει κίνητρα γρήγορων διαδικασιών, fast track διαδικασίες στη Δυτική Μακεδονία, μέσα από ειδικό νόμο που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη? Η Δυτική Μακεδονία το έχει. Άρα, επιπλέον οι ενέργειες που έχουμε κάνει εμείς για να δημιουργήσουμε επίσης ευνοϊκό περιβάλλον στην Φλόρνα και γενικότερα στη Δυτική Μακεδονία αναφέρονται σε καινούργιες ΒΙΤΕ, τις οποίες τις παραλάβουμε, τις υφιστάμενες δύο, εντελώς εγκαταλελειμμένες. Η μία στην Κοζάνη δεν είχε καν αδειοδότηση, στη Φλόρνα έχει σημαντικά προβλήματα, και βάλαμε μία ακόμα στην περιοχή Ταμιντέου, στο Μερά, όπου τη χρηματοδοτούμε και με 8 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε τα απαραίτητα δίκτυα. Και αυτό θα είναι έτοιμο στην επόμενη χρονιά και θα έχουμε προς διάθεση χώρους σε ενδιαφερόμενους επενδυτές. Ήδη μεγάλοι ομιλοί έχουν καταθέσει μια πρόταση σε ένα ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχουμε και εμείς, για να γίνει το πρώτο και το μεγαλύτερο δηληστήριο υδρογόνου στην Ευρώπη, που στον ΑΕΣ Αμίντεο, που είπατε, ναι, ότι έκλεισε βάσει του σχεδιασμού της ΔΕΗ πριν από λίγα χρόνια. Αυτό λοιπόν, σαν μια πρώτη προσέγγιση που σας λέω, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να το παραβλέψει. Ή ακόμα η ολοκλήρωση των μελετών και η αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου και στη Φλόρνα και σε όλες τις πόλεις της Δυτικής Μακεδονίας είναι ένα γεγονός. Το παραδείχεται ο ίδιος ο Πρίτανης, ότι ουδέποτε άλλο είχαμε τόσο καλή συνεργασία με μια περιφερειακή αρχή που μας τα έδωσε όλα. Γιατί πιστεύουμε ότι θεμέλιο για το νέο παραγωγικό μοντέλο και για την επόμενη πορεία δημιουργίας της Δυτικής Μακεδονίας είναι η επιστημονική γνώση, τάξη και οργάνωση. Αυτό λοιπόν που πετύχαμε όλα αυτά τα χρόνια είναι τα γερά και τα βαθιά θεμέλια για τα επόμενα 30 χρόνια για τη Δυτική Μακεδονία, μέσα από το διαφοροποιημένο παραγωγικό μοντέλο της οικονομίας μας, που εκεί είναι ο βασικός μας στόχος. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να γίνουν μικρές και μεγάλες επενδύσεις, όπως μερικές από αυτές που σας ανέφερα, για να δημιουργηθούν οι νέες θέσεις εργασίας, καλά αμοιβόμενες, που είναι και ο βασικός μας αντίπαλος. Επιπλέον, έχουμε στηρίξει κοινωνικές δομές, δομές υγείας, παιδείας, για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Έτσι, το νοσοκομείο της Φλόρνας ανακαινήθηκε. Έχουμε τον πιο σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και στο νοσοκομείο της Φλόρνας, αξίας άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ποτέ άλλοτε δεν δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα, 20 εκατομμύρια δώσαμε για τα νοσοκομεία. Προχωράμε στην ενεργειακή του αναβάθμιση και στην επέκταση των κτηριακών υποδομών για να φιλοξενηθεί και η αίθουσα του τεχνητού νεφρού. Ομοίως έχουμε αναβαθμίσει ενεργειακά το κέντρο υγείας στο Αμιντέο, ενώ γίνεται επίσης και στο
περιφερειακό ιατρείο των Πρεσπών, έχει γίνει η ανακαίνιση του, αναβάθμισή του και προμηθευόμαστε το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σε όλες τις αίθουσες των σχολείων έχουμε χρηματοδοτήσει τον σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνολογικό εξοπλισμό, για να γίνει με τα μηχανήματα αυτά καλύτερο το έργο της διδασκαλίας από τους μαθητές προς όλους τους μαθητές. Έχουμε επενδύσει στα θέματα της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία ή για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της περιφέρειάς μας, και δημιουργούμε σε κάθε δημόσιο χώρο αλλά και σε δημόσια κτίρια αυτές τις υποδομές που διευκολύνουν τη ζωή και την καθημερινότητα των ανθρώπων, των συνανθρώπων μας, που θέλουμε να τους αντιμετωπίζουμε ισότυπα. Θέλουμε η Δυτική Μακεδονία να είναι η πιο ανθρωποκεντρική περιφέρεια της Ελλάδας και να βγάλει αυτή την ταυτότητα διεθνώς και να είναι ένας τόπος που να αναγνωρίζεται από όλους ότι εδώ αξίζει κάποιος να έρθει, να μείνει με την οικογένειά του, γιατί θα βρει και δουλειά, θα έχει μια ποιότητα ζωής, θα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο άνθρωπος, και όχι κάποιες άλλες σκοπιμότητες ή κάποιες άλλες κάποια άλλα συμφέροντα. Και Κασαμπίδη, είναι μεγάλο το στοίχημα να διαχειριστούμε σωστά αυτά τα κονδύλια, τα πολλά χρήματα που ίσως δεν θα ξαναδούμε στο μέλλον, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο όλοι μας, εμείς που διαμένουμε σε αυτή την όμορφη περιοχή. Μια και αναφερθήκατε στο κομμάτι της γεωργίας, έχουμε στην περιοχή της Φλόρνας, και το γνωρίζετε, σταυλικές εγκαταστάσεις σε μεγάλο βαθμό που δεν είναι αδειοδοτημένες. Τι μπορεί να γίνει γι' αυτό, ώστε να μπορούν να έχουν τη σχετική άδεια, να γίνουν και οι δρόμοι προς αυτές, οι αγροτικοί δρόμοι, η αγροτική οδοπία? Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο μπορώ να ομολογήσω ότι στη Φλόρνα μείναμε πίσω, γιατί δυστυχώς τα δύο πρώτα χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε ο αντίστοιχος συνεργάτης που είχα ορίσει για τη θέση αυτή, με αποτέλεσμα να χάσουμε χρόνο, ενώ τώρα έχουν γίνει οι συντονισμένες ενέργειες για να προχωρήσουν και αυτές οι προκαταρκτικές διαδικασίες τακτοποίησης των πολεοδομικών εκκρεμωτήτων, αν θέλετε, αυτών των σταλικών εγκαταστάσεων, για να προχωρήσουμε στην μελέτη και κατασκευή των ασφαλτοστρώσεων και στην περιφερειακή ενότητα της Φλόρνας, όπως έχω δεσμευτεί προσωπικά ο ίδιος για όλη τη Δυτική Μακεδονία, και έχω αναλάβει προσωπικά πλέον αυτή την υποχρέωση, και στο επόμενο διάστημα θα έχουμε και τα αποτελέσματα που πρέπει. Και ταυτόχρονα όμως, αφού μιλάμε και για το κομμάτι αυτό, να πούμε ότι σειρά έργων, μεγάλων έργων γίνονται στον αγροτικό τομέα. Έχουμε προχωρήσει στα διχειριστικά σχέδια βόσχης στην εκπόνηση της μελέτης ως μία από τις πρώτες περιφέρειες της πατρίδας μας, γιατί είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι ο κτηνοτρόφος πρέπει να έχει το δικό του βοσκότοπο στον τόπο του, και να προστατεύσουμε αυτά τα βοσκοτόπια από άλλες χρήσεις, από άλλες παρεμβάσεις, όπως τα φωτοβολταϊκά, που αναπτύσσονται άναρχα και επιζήμιες βάρους της κτηνοτροφίας, και μάλιστα υποστηρίζονται και από κάποιους ανθρώπους που βγαίνουν και στο προσκήνιο και διεκδικούν έτσι την ψήφο των συμπολιτών μας, που προβάλλουν και αυτές τις... Νομίζω, κύριε Κασαπίδη, ότι κανένας δεν είναι ενάντια στη ΣΑΠΕ, αλλά στον τρόπο που αναπτύσσονται στην περιοχή μας. Εκείνη η διαφορά. Τον άναρχο και τον ασχεδίαστο, που το επαναλαμβάνω, κάποιοι τον υποστηρίζουν αναφαδών, και είναι επιζήμιοι και πρέπει να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει να σταματήσουμε αυτές τις σκοπιμότητες και αυτά τα συμφέροντα που λειτουργούν εις βάρος των πολλών προς όφελος των λίγων, που είναι μάλιστα και εκτός Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, μια άλλη μεγάλη παρέμβαση είναι στον τομέα των αρδευτικών δικτύων. Γίνεται τεράστια δουλειά, ειδικά στη Φλόρινα. Έχει ξεκινήσει το αρδευτικό δίκτυο της Τριανταφυλλιάς, έχουν ξεκινήσει το αρδευτικό δίκτυο των Πρεσπών, έχουμε εξασφαλίσει χρήματα για τη μελέτη των δύο μεγάλων αρδευτικών στη Χυμαδίτιδα και στη Βεγορίτιδα, ενώ έχει ολοκληρώσει και η Άμφλου την προετοιμασία των έργων για σειρά μικρότερων αρδευτικών δικτύων σε όλη τη Φλόρινα, για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την αρδεύσιμη έκταση της Δυτικής Μακεδονίας και της Φλόρινας στον εθνικό μεσόωρο. Παρόλο που είμαστε η πιο δροχαρής περιφέρεια, έχουμε τις λιγότερες αρδεύσιμες εκτάσεις. Και αυτό το κενό, μεθοδευμένα και μεθοδικά και προγραμματισμένα, ερχόμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι έχουν ξεκινήσει σε μεγάλο βαθμό και οι αναδασμοί. Οι αναδασμοί, αυτή τη στιγμή γίνονται 10 αναδασμοί στη Φλόρινα, έτσι. Όπως βλέπετε κι εσείς, καλύπτουμε κενά σε βασικές υποδομές όλους τους τομείς της οικονομίας, επιχειρηματικότητας, στη γεωργία,
στην υγεία, αυτά που είπαμε με τα νοσοκομεία, στον πολιτισμό. Χρηματοδοτήσαμε μια σειρά έργων για την ανάδειξη και συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και στη Φλόρνα, στις πρέσπες με τα βυζαντινά μνημεία, στις πέτρες με τον αρχαιολογικό χώρο και σε άλλα σημεία σε όλη την Φλόρνα, για να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο επισκέψιμων μνημείων τα οποία θα ενισχύσουν περαιτέρω τον τουρισμό. Έχουμε εντάξει το χιονοδρομικό της Φλόρινας. Έτσι το έχουμε εντάξει σε ένα ειδικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα με 8 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται η δημοπράτηση της μελέτης για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Έχουμε προχωρήσει σε συντηρήσεις ευρείας κλίμακας του εθνικού και του παρχιακού δικτύου και το βλέπετε ιδιαίτερα εκεί στο Αμύντεο και ολοκληρωτικά έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις μετά από 20-25 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια γίνονται αυτές οι ενέργειες. Γνωρίζω το πρόγραμμά σας είναι πολύ γεμάτο σήμερα. Είναι άλλωστε τελευταίες μέρες του επίσημου προεκλογικού αγώνα. Όλα σταματούν το βράδυ της Παρασκευής. Νομίζω είστε στη Σιάτιστα τώρα. Είμαι στη Νεάπολη, ναι. Και Νεάπολη. Έχουμε έτσι τις επαφές μας εδώ με τους συμπολίτες μας. Ωραία. Και το βράδυ θα είστε στη Φλόρινα, 7:30 η ομιλία στην Νότσα Πολλαπλών Χρήσεων, η κεντρική ομιλία για την ΠΕ Φλόρινας. Ένα τελευταίο μήνυμα, κύριε Κασαπίδη, για τους ακροατές μας σήμερα. Ένα τελευταίο μήνυμα είναι ότι έχουμε αγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια λόγων και πράξεων για το καλό του τόπου μας, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες και χάρη της συμπαράστασης των συμπολιτών μας πετύχαμε να ολοκληρώσουμε την προετοιμασία σημαντικών προγραμμάτων και να εξασφαλίσουμε τεράστια κονδύλια για να ολοκληρώσουμε αυτό το σχεδιασμό για την επόμενη περίοδο για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο που ξεκινήσαμε και το ξεκινήσαμε όπως είπαμε σκληρή και επίπονη δουλειά και γνωρίζουμε καλύτερα από τον καθένα όχι μόνο πώς αυτό μπορεί να υλοποιηθεί αλλά και πώς μπορεί να έρθουν και τα αποτελέσματα που έχουμε εντάξει μέσα σε, αυτήν την, σε αυτό το σχεδιασμό. Μιλάμε για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, για την βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας με τη συμπαράσταση και τη στήριξη και του Πρωθυπουργού αλλά και όλων των υπουργών της κυβέρνησης και πολύ περισσότερο και των αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αποκατασταθεί μια εμπιστοσύνη και έχει χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μαζί τους ακριβώς γιατί δουλέψαμε μαζί για να πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ζητάμε την υποστήριξη των συμπολιτών μας και για την επόμενη περίοδο όχι για κανέναν λόγο, δεν κυνηγώ καμιά καρέκλα για να έχω να ασχολούμαι αλλά για να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά που ξεκινήσαμε, αυτό το έργο που είναι κρίσιμο για την περιφέρειά μας να ολοκληρωθεί σύντομα, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Μπορούμε και γκιόμαστε γι' αυτό και ο ίδιος προσωπικά διαβεβαιώνω ότι θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες και των πιο δύσπιστων συμπολιτών μας που μπορεί να μην βλέπουν ακόμα όλα αυτά που λέμε αλλά είναι όλα δρομολογημένα και όλα είναι εξασφαλισμένα άλλωστε και αποτυπώνονται και στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό μας πρόγραμμα τα οποία είναι αδιάψευστοι δείκτες και μάρτυρες των όλων όσων έχουν εξασφαλιστεί μέσα από την μεγέθηση αυτών των δικτών, τη θετική μεγέθηση που έχουμε εξασφαλίσει κονδύλια και αποτυπώνονται και οι αποδόσεις στην πράξη είναι η επιβεβαίωση αυτών που σας λέω. Αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ένα αρνητικό ότι δεν παρουσιάσατε όσο έπρεπε σε αυτό το έργο που μας δώσετε μια εικόνα από αυτά που έχουν γίνει την προηγούμενη τετραετία, μια δύσκολη τετραετία με κορονοϊούς, με πολέμους και όλα αυτά. Αυτό το ομολογώ και εγώ κύριε Βούζα και μάλιστα είναι μια παράληψη την οποία συνειδητά ο ίδιος δεν ήθελα αλλά δεν μπορούσα να την καλύψω διότι πήρα την απόφαση να ασχοληθώ ο ίδιος προσωπικά και να δουλέψω σκληρά για τις έκτακτες καταστάσεις που μας έτυχαν, το κορονοϊό, την απολυμνητοποίηση, τις επιπτώσεις του πολέμου, πέραν των άλλων προτεραιοτήτων που είχαμε βάλει στο πρόγραμμά μας, που ήταν τα θέματα της καθημερινότητας, που είναι και αρμοδιότητες της περιφέρειας, ενώ τα άλλα που σας λέω ξεπερνούσαν τις δυνατότητες και του κράτους μερικές φορές, παγκόσμια πανδημία. Αλλά ωστόσο έπρεπε να ασχοληθώ ίδιος και απασχολούσαν πάρα πολύ από το χρόνο μου και
επέλεξα να μείνω μέσα και να τρέχω στην Αθήνα, στις Βρυξέλλες, εντός και εκτός Ελλάδος για να βρίσκουμε λύσεις, να εξασφαλίσουμε κονδύλια, να ολοκληρώσουμε το σχεδιασμό, για να μπορώ να κοιτώ τώρα στα μάτια τους συμπολίτες μας και να λέω ναι, πετύχαμε την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, την αντιμετώπιση σημαντικών απειλών και προκλήσεων για την περιφέρεια και να έχουμε στη διάθεσή μας τώρα όχι μόνο ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό, αλλά και 7 δισεκατομμύρια ευρώ που να μπορούμε να τα υλοποιήσουμε σε σημαντικά έργα τα οποία είναι δρομολογημένα. Όχι ότι δεν έγινε έργο. Έγινε έργο και όλα αυτά που είπαμε, έτσι, έχουν υλοποιηθεί για τη Φλόρινα 200, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, 250 περίπου έργα. Θα τα παρουσιάσουμε σήμερα, όχι όλα γιατί θέλουμε πολύ χρόνο, αλλά θα καταλάβει ο κόσμος ότι ταυτόχρονα με τα δύσκολα και τα μεγάλα γίνανε και αυτά που είχαμε προγραμματίσει, τα οποία αυτού να καταλάβετε ότι ακόμα και αυτά δεν τα επικοινώνησα με το βαθμό που, στο βαθμό που θα ήθελα και εγώ. Δεν είχα βέβαια και τις παράστασεις κάποιων συνεργατών που σήμερα είναι και απέναντι, έτσι, οι οποίοι και μας δυσφημούσαν και μας υπονόμευαν μετά τις αλλαγές που έκανα στους αντιπεριφερειάρχες. Για 2 χρόνια είχαμε και την εσωτερική αιμορραγία από τους ανθρώπους αυτούς που πήγαν απέναντι χάρη της αγνωμοσύνης τους. Και αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Ας πούμε, αντιθέτως, παραπληροφόρησαν τον κόσμο ότι δεν γινόταν και τίποτα. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι θέματα αρχών και αξιών που, όπως είπαμε, οι Δυτικομακεδόνες πάντοτε υπηρετούσαν το έντιμο, το ειλικρινές και με διάθεση αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης αυτούς που προσφέρουν κάτι για τον τόπο. Είμαστε αντίθετοι με όλα τα άλλα τα χαρακτηριστικά που πρεσβεύουν κάποιοι άλλοι και τα εκδηλώνουν με τον πιο έτσι αχάριστο τρόπο, αλλά αυτό δεν μας αγγίζει. Προχωράμε μπροστά, βλέπουμε για το καλό του τόπου μας και ενώνουμε δυνάμεις για να πετύχουμε το αποτέλεσμα που θα είναι ωφέλιμο για όλους μας. Να ευχηθώ καλή δύναμη, γιατί απομένουν λίγες ώρες ακόμα επίσημα έτσι προεκλογικού αγώνα. Αν και για σας νομίζω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή θα υπάρχει αυτή η αναζήτηση των ψήφων, της επαφής με τον κόσμο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε εσάς προσωπικά, κύριε Κασαπίδη, στο συνδυασμό σας πορεία δημιουργίας. Και εδώ θα είμαστε να σχολιάσουμε και το αποτέλεσμα. Αν θα χρειαστεί να πάμε σε δεύτερη Κυριακή ή όχι, θα το δούμε αυτό. Θα αποφασίσει ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όπως έλεγαν και κάποιοι παλιοί πολιτικοί. Σίγουρα έτσι είναι η δημοκρατία μας. Και σεβόμαστε τα αποτελέσματα των δημοκρατικών και διάφορων διαδικασιών. Μάλιστα. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σήμερα εδώ στο Ραδιολέχο. Ευχαριστώ, κύριε Βουζά.